Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Αγορίνος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός του Ρεθύμνου είναι διασκέδαση. Ο Γιωργάκης στην Ακαδημία Ρέθυμνο FC. Ο μπαμπάς στο τουρνουά 8x8, ώρα για μπάλα με τους φίλους του. Η παρέα στο σπορ καφέ να παρακολουθούν την αγαπημένη τους ομάδα. Η μαμά στο καφέ προετοιμάζει τα γενέθλια του μικρού. Όλοι μαζί στο πάρκο αθλητισμού Κίντο. Κίντο. Νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, νέος ολοκένουργιος τάπητας. Ακαδημίες ποδοσφαίρου Ρέθυμνο FC για παιδιά κάθε ηλικίας. Τουρνουά ώρα για μπάλα 8x8 για να ευχαριστηθείς παιχνίδι με την παρέα σου. Και σπορ καφέ για να μην χάνεις ποτέ την μπάλα. Κίντο, με πολλές υπαίθριες δραστηριότητες και barbecue sport. Και με χώρο που ενδείκνεται για παιδικά πάρτι ή διάφορες εκδηλώσεις. Πάρκο Αθλητισμού Κίντο, οδός Φουράνου στα Μυσίρια. Τηλέφωνο 28310-22210. Τηλέφωνα Ακαδημίας 6977-1577-93 και 6972-91-99-67. Τηλέφωνο για τουρνουά 6979-600-397. Πάρκο Αθλητισμού Κίντο. Η διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Ονειρά από οργάντσα. Ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο. Χαμόγελα σαν κρίσταλα Σβαρόφσκι. Αερόστατο γιατί είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις. Με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση. Προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, κύριε Ισούη. Αντιπρόσωπος της εταιρείας Cut in the Hat, στο Ρέθυμνο. Αερόστατο, Καζαντζάκη 27, με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 28310-21708. Ακόμα ψάχνετε τις πιο συμφέρουσες προσφορές σε εισιτήρια και εκδρομές? Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, εισιτήρια αεροπορικά. Εκδρομές και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και στις καλύτερες τιμές. Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο. Γεωργίου Παπανδρέου 3. Τηλέφωνο 28310-22555 και 28310-22297. Σας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Εσείς ακόμα ψάχνετε. Λοιπόν, το σχέδιο έχει ως εξής. Προσπερνάμε τους φρουρούς, περνάμε από το κλειστό κύκλωμα, απενεργοποιούμε το συναγερμό, ανατινάζουμε το χρηματοκιβώτιο και φεύγουμε πριν έρθει η περιπολία. Καλά, είσαι σοβαρός? Το λευκό οίκο θα διαρρήξουμε. Όχι, τον τάσω εδώ δίπλα που δεν έχει σύστημα ασφάλειας. Capital Security. Παρέχουμε συστήματα συναγερμού, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, περιπολίες, φύλαξης χώρων, άμεση επέμβαση, χρηματαποστολές και τα πιο σύγχρονα χρηματοκιβώτια. Αποκτήστε τώρα πλήρες σύστημα συναγερμού με 3 ραντάρ μόνο με 450 ευρώ και πλήρες σύστημα καταγραφής με 4 κάμερες και δυνατότητα προβολής όπου και αν βρίσκεστε μόνο με 550 ευρώ. Τοποθετημένα. Capital Security. Δημακοπούλου 48. Τηλέφωνο 28310-29334. Όταν η ποιότητα συνοδεύεται από αξιοπιστία. Όταν η ποιότητα στην όραση συναντά την πρωτοπορία. Οπτικά, Σταγκουράκι, Biotica Mall. Επώνυμες μάρκες γυαλιών οράσεως και ηλίου στο κατάστημά μας ή στο site μας. Αποκλειστική αντιπροσωπεία των γυαλιών Hewens. Χρήση οφθαλμικών φακών Essilor για τέλεια όραση σε όλα μας τα γυαλιά οράσεως. 24ωρη εξυπηρέτηση σε φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής από τον αυτόματο πολιτή. Οπτικά Σταγκουράκι, Biotica Mall. Λεωφόρος Κουντουριώτη 53, Ρέθυμνο, έναντι Δημαρχείου.
Τηλέφωνο 2831-0-35300. Πρωτοποριακή και μοναδική υπηρεσία Vesta στο πρόσωπό σου. Στο www.opticamall.gr. Οπτικά Σταγκουράκι. Biotica Mall. Τα πάντα και για πάντα σε μοναδικές τιμές. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και όπως σας είχαμε ενημερώσει από πριν, έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον αρχηγό της ομάδας του Rhythm Creta Kings, τον Χάρη Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα, Γιώμενα. Τι κάνεις? Γεια σου, καλά, είμαι καλά. Ωραία. Τώρα πριν λίγο τελειώσαμε προπόνηση. Ωραίο κάρφωμα αυτό. Ωραίο κάρφωμα αυτό που κάνεις. Κάτι είδαμε και στο Instagram εκεί, ωραίο καρφωματάκι. Ναι. Έκανε και άλλα 2-3. Ελπίζω να ανέβουν και εκείνα, γιατί ήταν ακόμα καλύτερα. Α, ωραία. Αυτός... Κάτι κάτω από τα πόδια, κάτι τέτοια έκανε. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε και μετά από ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο με μια πολύ σημαντική νίκη, ότι η ψυχολογία είναι σε καλή κατάσταση και δοκιμάζουμε και τέτοια. Ναι, εννοείται. Είναι και φρέσκος αυτός. Και θέλει έτσι. Θεό, οπότε... Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσω λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι για την ομάδα του Rhythm Creta Kings και στη συνέχεια θα πάμε να μας κάνεις και εσύ το σχολείο σου, ένα αρχηγό της ομάδας αυτή στην αλλαγή που είδαμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Ξεκινώντας για το παιχνίδι, να πούμε ότι είναι ακόμα μια πολύ σημαντική νίκη εντός έδρας. Με την ομάδα σας να ξεκινάει εντυπωσιακά το παιχνίδι. Στη συνέχεια, νομίζω, ξύπνησε και λίγο η ομάδα της Κίμης και ήταν λίγο αμφίροπο το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο που το πιστέψατε και φτάσατε στη νίκη. Δύο λόγια λοιπόν για αυτήν την αναμέτρηση. Είναι ακριβώς όπως θα είπες. Ξεκινήσαμε στην αρχή πολύ πιο συγκεντρωμένοι από την Κίμη. Καταφέραμε να περιορίσουμε το παιχνίδι από το λόγος που έχει σαν αρχή. Ναι. Χρεωθήκανε κάποια εύκολα φάουλ ξυλί μας, αναγκαστήκαμε λίγο να χαμηλώσουμε το σχήμα. Δεν ήταν και ο Σάστεναρ 100% λόγω του τραυματισμού του. Οπότε λογικό είναι σε κάποια στιγμή να πετύχει αυτό το παιχνίδι που έκανε εκεί με το Λόπος. Αλλά επειδή είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα και καλύτεροι παίκτες από την Κίμη, το δυναμικό μας είναι πολύ, πολύ καλύτερο. Καταφέραμε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Για μένα όχι τόσο δύσκολα. Αλλά εντάξει, διαφορά τώρα 11 πόντους δεν είναι άσχημη νομίζω. Ναι, δεν είναι άσχημη. Πάντως νομίζω ότι έτσι μπήκε και εκεί με έναν τρόπο στο παιχνίδι που την αφήσατε κι εσείς, γιατί λίγο μετά το 28 μπορεί να εισαγωγικά χαλάρωσε η ομάδα, αλλά νομίζω ότι όταν πατήσατε την γκάζι φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας και φτάσατε σε αυτή την νίκη. Ακριβώς. Πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη για τη συνέχεια, αντιμετωπίζοντα την ομάδα του ΠΑΟΚ σε δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι και παιχνίδια που η ομάδα του Ρεθύμνου έτσι έχει δείξει ότι μπορεί να τα πάρει και την τελευταία περίοδο, ειδικά μετά την πολύ μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ και τώρα με την Κίμη, δείχνει ότι εντός έδρας έχει βρει τον εαυτό της που λέμε. Οπότε πώς έτσι βοηθάει αυτή η νίκη ψυχολογικά και σωματικά για το επόμενο Σαββατοκύριακο? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι δύο ήττες με την Λευκάδα και με τον Κολοσσό μας τύχησαν πάρα πολύ. Να. Ωστόσο δεν πάβει να σημαίνει αυτό ότι όποιος έρχεται εδώ πέρα δεν θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο απόγευμα. Σωστά. Ανέκαθεν όποιος ερχόταν στο Ρέθυμνο ήξερε ότι δύσκολα θα περάσει από εδώ με νίκη. Είχαμε δύο τυχαία αποτελέσματα, αλλά είναι αυτό που σου λέω ότι δεν αλλάζει. Την ταυτότητα της η ομάδα δεν τη χάνει, ό,τι και να γίνεται. Και το αποδείξαμε για άλλο ένα παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ θα είναι ακόμα μεγαλύτερης σημασίας η αναμέτρηση, γιατί ουσιαστικά αν καταφέρουμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ με ακόμα μία νίκη μετά εκτός έδρας, θα μπορέσουμε να είμαστε στα play-off. Πιστεύεις ότι τη χρονική αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη φορά που την είχατε αντιμετωπίσει? Κοίταξε, είναι σε καλύτερη κατάσταση σε άποψη φορμαρίσματος. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα τους στοιχήσει πολύ η όλη κούραση αυτή από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι 100% έτοιμος για το παιχνίδι με εμάς. Και νομίζω και η ομάδα του Ρεθύμνου θα εκμεταλλευτεί αυτό να τρέξει στο γήπεδο και να προσπαθήσει. Ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ρυθμό, να μην πάμε στο σετ παιχνίδι που θέλει ο ΠΑΟΚ για να τους βάλουμε το ρυθμό τους και να καταφέρουμε να πάρουμε αυτή τη νίκη, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ωραία.
Αφήνοντας λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι, θα θέλαμε το σχόλιο σου και σαν αρχηγός ομάδα του Rhythm Crater Kings. Κάναμε μια αλλαγή που μετά από 10 χρόνια πραγματικά όσοι έχουν ζήσει στην ομάδα έχουν ζήσει και τον περίφημο Αγορίνο, έναν Αγορίνο που βρισκόταν παντού και πάντα για την ομάδα. Είδαμε λοιπόν μια αλλαγή και θα θέλαμε ένα μικρό σχόλιο και από την πλευρά των παικτών, πώς αντιμετωπίζουν αυτή την αλλαγή και πώς έτσι σας είχε βοηθήσει και ο Αγορίνος με αυτό το έργο που έκανε μέσα στο γήπεδο. Κοίταξε, εμάς η αλλαγή της μασκότ αυτή καθαστή δεν μας επηρεάζει, γιατί ξέρουμε τον άνθρωπο που είναι μέσα από τη, μέσα από τη μάσκα. Σωστό. Οπότε η αλλαγή αυτή για μας είναι, είναι φυσιολογική, αν μη τι άλλο. Από τη στιγμή που έχουν αλλάξει, που έχει αλλάξει το, το όνομα και το σήμα, το περιμέναμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί όλο μας έλεγε ο Αγορίνος ότι θα αλλάξει, θα αλλάξει, θα αλλάξει και το περίμενα. Τώρα από την άλλη, ο Αγορίνος έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Εμένα είναι μόλις η δεύτερη χρονιά μου, αλλά έχω μάθει γενικά για το έργο του. Ήταν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, στο assist, πάντου όπου υπήρχε η ομάδα ήταν δίπλα. Και σίγουρα έχει ταυτιστεί με το όνομα της ομάδος. Περιμένω το ίδιο να γίνει και με την καινούργια μασκότ. Και δεν ξέρω αν βοηθήσει το νέο κεφάλι, γιατί το προηγούμενο ήταν κατάλληλο για τον, αυτό που κάνανε οι αθλητές και να υψηκώνονται πάνω στο κεφάλι. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το καινούριο, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο μαλακό ή μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι και δύο μητερά κέρατα εκεί που δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει. Βέβαια στο τράβηγμα είναι πολύ καλύτερο, τώρα βρίσκεται να τραβάτε κάπου, αλλά άμα τραβήξετε μπορεί να φύγει κιόλας. Οπότε, κοίταξε, πριν τραβούσαμε την ουρά, τώρα τραβάμε τα κέρατα. Δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι το ύφασμα από πάνω δεν θα μείνει για πολύ καιρό, έτσι. Όχι, όχι, το ύφασμα δεν θα αλλάξει. Νομίζω. Νομίζω θα καραφιάσει. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπες πριν, ότι στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον εσάς τους αθλητές δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ η αλλαγή αυτή, γιατί η δουλειά ενός τέτοιου ανθρώπου και γενικότερα της μασκότ είναι για ψυχολογικούς λόγους και είναι για τους φιλάθλους και είναι διασκεδάζεται ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Και καμιά φορά μπορεί να βοηθήσει και τους παίχτες βλέποντάς τους με το περίφημο έτσι χειρονομίες που κάνει, ξεσηκώνει τον κόσμο και, το, και τους παίχτες μπορεί να βοηθήσει. Εμάς μας βοηθάει μέσω του κόσμου, γιατί ψυχώνει τον κόσμο και μετά εμείς εκλαμβάνουμε αυτό που κάνει αυτό που έκανε ο Αγορίνος μέσα στον κόσμο. Ωραία. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και πέρα κάτι θα βρείτε για τη νέα μασκότ. Σαν παίχτες. Θα το συζητήσετε, θα το φτιάξετε. Θέλουμε λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να βγάζουμε το άχτη μας στο σώμα του τάβρου, που είναι και δυνατό, κατάλαβε. Από το κεφάλι και κάτω. Είναι ναι, είναι γυμνασμένο. Τώρα δεν μιλάει πολύ, γιατί δεν ξέρει από πού θα τη φάει, κατάλαβες. Κάθε εδώ κοιτάει και λέει, δεν ξέρει τι να πει. Λέει, θα τους πω από κάπου. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο άνθρωπο που πιάσαμε με την καινούργια μασκότη ήταν ο Χάρης. Να ενημερώσει τους παίχτες, μην βαράτε τώρα ψηλά. Μόνο χαμηλά. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, τώρα σουτ. Για πολλούς που δεν το ξέρανε, στα ΣΔΟ της νίκης ειδικά στο τέλος, όταν έσκυβα, το πούμε έτσι, έβγαζα το κεφάλι. Δεν το φορούσα το κεφάλι, το κρατούσα ψηλά. Γιατί το κατεβάζανε κάτω. Νομίζοντας οι παίκτες ότι εγώ είμαι ακόμα από μέσα, αλλά δεν ήμουν από μέσα. Δεν θέλετε να ξέρετε τι είχε τραβήξει το κεφάλι. Κάτι παρόμοιο θα τραβήξει και τώρα. Και τώρα με μεγαλύτερη μάλλον προστασία. Μάλλον. Τώρα θα πρέπει να βάλει προστασία στο σώμα, μάλλον. Ναι. Θα έχει. Μαξιλαράκια. Α, εντάξει τότε. Μια χαρά. Θα σου δείξω τα σημεία όμως. Μην παραπονιέσαι. Μην χτυπάς εκτός μαξιλαράκια. Θα βάλει και ήχο μπίγκο άμα το βρίσκεις. Ακούγεται ένα μπίγκο. Ωραία. Χάρη, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά μιλήσαμε. Νομίζω ότι πραγματικά τώρα βρίσκεται σε μια πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση η ομάδα αυτή τη χρονική στιγμή και νομίζω ότι πραγματικά και για το Σαββατοκύριακο και για το Σάββατο συγκεκριμένα απέναντι στον ΠΑΟΚ θα ήθελες να βοηθήσει για ακόμα μια φορά ο κόσμος. Εννοείται, ο κόσμος παίζει πάντα
καταλυτικό ρόλο στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στο πόσο μας λείπει η ατμόσφαιρα του γηπέδου στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Το τι ατμόσφαιρα φτιάχνει ο κόσμος εδώ πέρα, ας πούμε, και μετά πάμε στα εκτός και είναι εντελώς διαφορετικά. Και νομίζω το Σάββατο, λόγω της κρισιμότητας του παιχνιδιού και λόγω του ότι η ομάδα έχει ανακάμψει αγωνιστικά, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και θα μπορέσουμε και εμείς να αποδώσουμε τα μέγιστα. Και πάντως, Χάρη, φαίνεται, γιατί μου κάνεις πάσα με αυτό που πες πριν, ότι είναι ένα πρωτάθλημα της έδρας πολύ, έτσι. Όλες οι ομάδες που είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την έδρα. Ακριβώς, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις εκτός έδρας αποτελέσματα αυτό το πρωτάθλημα από τον πρώτο μέχρι τον πιο αδύναμο. Ναι. Κανένας δεν περνάει εύκολα εκτός έδρας και φάνηκε και στο εκτός έδρας μάτι του Κολοσσού με τη Λευκάδα. Σωστά. Που κέρδισε μόνο για ένα πόντο. Σωστά. Ωραία. Επίσης ναι, να πούμε ότι ο Χάρης, μιας και το έχει αλλάξει και το look του και έχει φτιάξει λίγο έτσι προς κριτικό, στην καινούργια μασκότ θα είναι ένας πάρα πολύ καλός παρτενέρας, το πούμε έτσι, σε αυτά που έρχονται να κάνει καινούργια μασκότ. Θα το καταλάβετε με τον καιρό, καθώς θα τον έχουμε και δεν μπορεί να πει ακόμα. Και καινούργια μασκότα την έχουμε στην εκπομπή μας, όταν με το καλό είναι έτοιμος για να έρθει στην εκπομπή μας, θα τον καλέσουμε και αυτόν. Και θα καταλάβετε γιατί πράγμα σας μιλάω τότε. Ωραία, οπότε θα μας βοηθήσεις και τότε, Χάρη. Ωραία, ωραία. Εννοείται. Ο αρχηγός βγαίνει μπροστά. Θα πρέπει να έχω καμιά λίρα μαζί, κάτι. Κάτι θα βρει όμως. Ένα λαούτο, δεν ξέρω. Κάτι θα πρέπει να κρατάς. Θα το σκεφτούμε. Ναι, επειδή δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, Χάρη, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Υγεία και καλή συνέχεια το Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.